λοιπά θέματα. Κοιτάξτε, είμαστε στο Παρίσι. Στην ουσία το συμπόσιο μεταφέρει τη γεύση της Ελλάδας στο Παρίσι σήμερα. Mm. Είναι κάθε μαγειρική εκδήλωση, έτσι αποτελεί μια βιωματική. Τώρα για να είστε εσείς, πρέπει να έχει κομμάτια από Εντολοκαρνανία και Ηλία και Αχαΐα, κάτι σχετικό, έτσι. Αχαΐα, βέβαια, βέβαια. Το στόχος του συμποσίου είναι να αναδείξει την ελληνική γαστρονομία και τις εξαιρετικές γεύσεις και επί του συγκεκριμένου εμείς για την περιφέρεια της Ελλάδας και για την Πελοπόννησο. Το θέμα είναι ο διπορικός στην Πελοπόννησο. Εμείς και η Αχαΐα και η Ηλία και για το Λακαρνανία βέβαια ως προέκταση της Πελοπόννησου και που είναι ενταγμένη και στην περιφέρεια της Ελλάδος. Διαθέτει συγκεκριμένους βέβαια προορισμούς όλη η περιφέρεια παγκόσμιας εμβέλειας, ζωντανές πόλεις. Έτσι, ανεξερεύνητη φύση, δραστηριότητες, μοναδικά τοπία που συνιστούν, έχουμε πει, μια συλλογή εμπειριών και μια συλλογή έμπνευσης για τον επισκέπτη, και αυτό που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, κύριε Τικριτάκη, στη Δυτική Ελλάδα βρίσκονται ορόσημα που όχι μόνο διαμόρφωσαν την ελληνική σκέψη, αλλά και σημάδευσαν το σύγχρονο δυτικό πολιτισμό. Η αρχαία Ολυμπία, η γενέτρια των Ολυμπιακών Αγώνων, ο ναός του Επικούρου Απόλλωνα, η μαρτυρική πόλη των Καλαβρίτων. Ξέρετε, αν δεν πάει κάποιος, είναι πιστό αντίγραφο της Ακροπόλεως, καλύτερα σωζόμενο, έχει πάρα πολλά στοιχεία. Ο ναός του Επικούρου Απόλλωνα, βέβαια. Αυτό το. Και ο Έλληνας, όποιος πάει τουρίστας, Έλληνας εκεί θα πάθει την πλάκα του, ας πούμε. Έχουμε τέτοια μνημεία, συγκλονιστικά δηλαδή. Συγκλονιστικά. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ηρωικό Μεσολόγγι είναι παγκόσμιο σύμβολο θυσίας. Ούτε μόνο ξεχνάμε και τους προορισμούς εκπληκτικής ομορφιάς. Τώρα όμως είστε εκεί, επειδή τώρα πλησιάζει και το μεσημέρι και μας έχει ανοίξει λίγο η όρεξη. Ναι. Για πέστε μας τώρα, ποια είναι τα προϊόντα που προβάλλει αυτή τη στιγμή τα φαγητά που έχετε αυτή τη στιγμή στο Παρίσι. Ο στόχος είναι να προβληθεί ο γαστρονομικός τουρισμός. Ναι, πέστε μας μερικά φαγητά σχετικά. Κάποια θα έχετε δει. Είναι ο πρωτογενής τομέας, καταρχήν προβάλλουμε τα τοπικά μας προϊόντα. Σωστό, είναι έξυπνο. Το λάδι, ναι. Το κρασί, τα φρούτα, τα λαχανικά, τα ζυμαρικά, τα γαλακτοκομικά, στα οποία στην ουσία μπορεί να εμπλακεί ο επισκέπτης γνωρίζοντας πολιτιστικά στοιχεία του τουρισμού, του παραδοσιακού τρόπου ζωής, τα μυστικά των γεύσεων και της μεσογειακής διατροφής, αλλά και τη ζεστή φιλοξενία των τόπιων παραγωγών. Να μην το ξεχνάμε. Άρα ουσιαστικά αυτό. Τα προϊόντα γιατί ο τουρισμός είναι γιορτή, είναι διάθεση, είναι φιλοξενία. Ξέρετε, ειδικά από τη Γαλλία, είναι ο τρίτος προορισμός της Ελλάδας. Βλέπουμε περίπου ένα εκατομμύριο Γάλλους που επισκέπτονται την πατρίδα μας. Και εσείς έχετε και λόγω των πατρών, έχετε σημαντικό κομμάτι που έρχεται μέσω της ακτοπλοϊκής γραμμής. Αλήθεια, και να σκεφτείτε ότι είναι ο δεύτερος προορισμός μετά τη Γερμανία. Για σας. Και είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Έχουν και την κουλτούρα, θέλουν να δουν είναι λάτρες και του περιηγητικού τουρισμού, θέλουν να περάσουν να το δουν όλο αυτό το σκηνικό. Να ζήσουν μια δραστηριότητα, μια εμπειρία. Αυτό είναι το σημαντικό στον τουρισμό πια. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να προβάλλουμε όσο δυνατόν. Στο κομμάτι των επενδύσεων, που αυτό είναι όπως και να το κάνουμε ο κινητήριος μοχλός στην περιοχή σας, για πέστε μας μερικές δράσεις πέρα από την επέκταση του Λακόπετρα, από όσο γνωρίζω, και τον εξυγχρονισμό του. Άλλες επενδύσεις, τον Γκρεγκοτέλ, ναι, υπάρχουν άλλες επενδύσεις στην περιοχή. Η αλήθεια είναι ότι και ο Αλντεμάρ θα προχωράει σε μια επέκταση στη Σκαφιδιά. Και αυτή η συγκλονιστική παραλία, υπάρχουν οικόπεδα μεγάλα για να γίνουν άλλες μεγάλες πεντάστερες επενδύσεις. Βέβαια, όπως ξέρετε, είναι ανοιχτή η πρόσκληση του Υπουργείου σε σχέση με τις επενδύσεις τουριστικές. 31 Μαρτίου κλείνει η πρόσκληση, οπότε θα γνωρίζουμε σε μικρό χρονικό διάστημα πόσες θα έχουν υποβληθεί φάκελοι για αυτό που αφορούν το Υπουργείο. Βέβαια, έχουμε και στον αναπτυξιακό νόμο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε σχέση με τουριστικά καταλήμματα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την περιοχή μας σε σχέση με τις Κλίνες, όπως και μεγάλο στοίχημα για την περιοχή μας είναι να ολοκληρωθεί και ο δρόμος Ολυμπιαδός, που για μας είναι πολύ μεγάλο στοίχημα σε σχέση και με τον τουρισμό, αλλά και με την ανάπτυξη όλης της περιοχής. Και που έχει καθυστερήσει πολύ, γιατί η Ολυμπίαδος χωρίς την αρχαία Ολυμπία δεν μπορεί να λέγεται Ολυμπίαδος. Καταλαβαίνετε. Σωστό. Βέβαια, γίνονται κάποιες δράσεις εναλλακτικής οδικής σύνδεσης. Οδικής. Τέλος πάντων, σιδηροδρομικής θα έλεγα. Βλέπουμε ένα θεματικό τρενάκι που πάει να γεννηθεί από το Κατάκολο μέχρι την αρχαία Ολυμπία. Πολύ σημαντικό, ειδικά για τους τουρίστες κουρασγέρας που έρχονται. Έτσι. Έχει ενταχθεί στην ολοκληρωμένη χωρική επένδυση της περιφέρειας αυτό. Και νομίζω ότι η Κατάκολο Αρχαία Ολυμπία πύργος εκεί είναι μια πολύ μεγάλη δυνατότητα, όπως και η αναβάθμιση της χερσαίας ζώνης του Κατακόλου, και αυτό είναι ένα μεγάλο έργο που θα στο σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι σε εξέλιξη. Νομίζω ότι γίνονται πάρα πολλά για την περιοχή, για την αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος, και νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε
πολύ σύντομα αποτελέσματα. Ήδη έχει μια ανωδική πορεία η περιοχή μας σε σχέση με τις αφήξεις. Πρέπει να μπείτε και σε νέες αγορές, σε αγορές πιο δυναμικές, με πιο υψηλό εισόδημα, όπως είναι για παράδειγμα οι αγορές της, η αραβική αγορά για παράδειγμα, η οποία τελευταία κάνει τα τελευταία 4 χρόνια έχει τρομερό μπάσιμο στη χώρα μας. Αλήθεια είναι αυτό. Και για πρώτη φορά θα συμμετάσχουμε στο Ντουμπάι στην έκθεση που θα γίνει. Α, μπράβο. Εκεί θα πάρετε μια γεύση για το που πρέπει να κατευθυνθείτε. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, κύριε Καρπέτα, σας εύχομαι καλή συνέχεια στις επαφές σας στο Παρίσι. Για να έχετε καλό απόγευμα και καλό Πάσχα. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.